τον κύριο Γιάννη Βάλλο από τη Βιωτία στο μεταξύ, αλλά να κάνουμε ένα σχόλιο. Πριν φτάσουμε στα αγροτικά, να σου πω ότι έχεις μια μεγάλη ευθύνη, διότι ταλαιπωρείς τις πρεσβείες εν Αθήνα. Να βάλεις υπότιτλους από κάτω, δηλαδή Αμερικάνικη πρεσβεία, Αγγλική και όλα αυτά, να εξηγούμε τι ακριβώς λέμε, να μην ταλαιπωρούμεθα. Η ουσία όμως. Δεν θα κάνουμε καμιά δουλειά για αυτή. Να κάνουν, ναι, συμφωνώ απολύτως. Και ο ένας είναι και φίλος μου. Η ουσία όμως είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε ως Έλληνες να μην βγάζουμε τα μάτια μας. Και εγώ μπορεί να το είπα και με συγχωρείς πριν λίγο, με λίγο λεκτική οργή, αλλά το θεωρώ απαράδεκτο, Βρέντρε. Έχω ένα γείτονα στον Μπραχάμι που έχει γραφείο με πούλμαν που πηγαίνει στην Τουρκία. Και μου λέει ότι οι κρατήσεις μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου δεν έχουν προηγούμενο. Γεμάτα τα πούλμαν, έχει 4 πούλμαν. Γεμάτα. Και εγώ ρωτώ, ρε παιδί μου, αυτός που πάει στην Τουρκία δεν καταλαβαίνει ότι τα 500 ευρώ που θα αφήσει εκεί στην Τουρκία θα αγοράσουν καλά σε το όπλο να σκοτώσει το παιδί του. Όταν θα γίνει αυτή η μέρα που θα γίνει κάποτε, γιατί είναι απόλυτα βέβαιο, είναι νομοτέλεια ότι η Τουρκία θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Και τότε θα καταλάβει τι σημαίνει πόσα πίδια πιάνει ο σάκος, θα νιώσει την παροιμία. Λέω όμως, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι κάθε ευρώ που δίνουμε είναι σφαίρα στο κορμί της πατρίδος μας. Και πραγματικά στο κορμί το δικό μας, του γιού μου, της κόρης μου, της μάνας μου, του πατέρα μου. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Πώς πάμε έτσι με τέτοια ελαφρία καρδιά και δίνουμε χρήματα στον Τούρκο να αγοράζει όπλα για να μας θρηματίσει. Πόσο πρέπει να το πούμε δυνατά αυτό. Δεν είμαστε υπερθυμιστές, βρε Αντρέα μου. Δεν είμαστε ακροδεξοί. Έλληνες πατριώτες είμαστε. Αυτό τουλάχιστον θέλω να πιστεύω για τον εαυτό μου και για σένα. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν μπορώ πια. Τι άλλα λόγια να πω. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Βάνο. Δεν τον έχουμε ακόμα. Για να δούμε τι γίνεται και με την αγροτική κατάσταση, την γεωργία, Άρη, διότι κρύβει, για τα εθνικά θέματα, τα διπλωματικά με την Τουρκία, τις προκλήσεις, αλλά λέγαμε και προηγουμένως με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δύσης ότι εδώ η πείνα είναι πρώτων πυλών. Αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, δεν υπάρχουν προϊόντα αγροτικά, είναι πανάκριβα τα προϊόντα, δεν μπορούν να παράγουν προϊόντα οι αγρότες, κάθε Σαββάτο. Στον οικογενειακό προϋπολογισμό με τη σύζυγό μου πάω στο σούπερ μάρκετ. Κάθε Σαββάτο βλέπω πάνω τις τιμές. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό. Πάμε να κύριο Βάγκο. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιάννη Βάγκο. Καλησπέρα κύριε Βάγκο, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Καψαβέλη, καλησπέρα κύριε Σπύρο, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές της Ελλάδας. Λέγαμε προηγουμένως εδώ με τον Άρη Σπινό ότι πλέον οι τιμές εκτινάζονται στα ύψη. Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει ακριβήνει, δεν υπάρχει προϊόν το οποίο βλέπουμε κάτι τιμές απίστευτες. Απίστευτες. Σε όλη την Ελλάδα θα έλεγα, σαν παραγωγός τουλάχιστον, σε αγροτικά προϊόντα να αγοράσουν τώρα. Γιατί αυτό το τσουνάμι τιμών που έρχεται τέλος Ιουλίου θα είναι το λιγότερο σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, σας λέω πάντα. Ναι. Συν 30%. Για ξαναπείτε το, κύριε Βάντο, για ξαναπείστε ότι από τον Ιούλιο και μετά. Από τον Ιούλιο και μετά, ναι, ή αρχές Αυγούστου ή τέλος Αυγούστου, ναι, οτιδήποτε υπάρχει στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Αγροτικό προϊόν. Αυτό είναι αλεύρι, αυτό είναι μπισκότο, αυτό είναι ζαρζαβατικό, αυτό είναι ψάρι από ιθιοκαλλιέργειες. Να ξέρετε, θα είναι συν 30%. Προσπαθούν να κλείσουν τα σούπερ μάρκετ μία λογική τιμή στο πρώτο εξάμηνο και μετά το πρώτο εξάμηνο τα τιμολόγια που τους έρχονται είναι συν 30% σε ό,τι έχει σχέση με αγροτικά προϊόντα. 30% περισσότερο στις ήδη υπάρχουσες τιμές. Από ό,τι έχει σήμερα, 26/5, θα έχει συν 30%. Δηλαδή σε σχέση με ένα χρόνο πίσω, κύριε Βάγκο, οι αυξήσεις έχουν 130%. 130%. Πώς θα τα βγάλει πέρα. Σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή. Ναι. Ένα έχω να σας πω, κύριε Καψαβέλη. Πέρυσι τέτοια εποχή το σιτάρι είχε 24 λεπτά. Το πήραν οι κύριοι, όχι, δεν έφταξε και το σιτάρι για το ψωμί, για οτιδήποτε σχέση με τα άλευρα ή Ουκρανία. Γιατί πέρυσι είχε 24 λεπτά, ναι, και μέσα σε 40 μέρες τέλος Αυγούστου έφτασε 54 λεπτά. Αυτό το έκαναν οι 2-3 όμιλοι που χειρίζονται όλα τα δημητρικά.
της χώρας. Και αυτοί είναι πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση. Πάρα πολύ κοντά αυτές οι επιχειρήσεις. Δεν είναι εισαγόμενο το πρόβλημα, όπως μας λέει ο κ. Μητσοτάκης. Όχι, δεν είναι, κύριε Καρσαβέλη. Δεν είναι καθόλου εισαγόμενο το πρόβλημα των Δημητριακών. Είναι τριών μεγαλοεμπόρων. Αυτοί που παίρνουν όλα τα σιτάρια της χώρας. Και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με εμάς τους αγρότες, επειδή δεν έχουμε αποθήκες, κύριε Καψαμένη, έχουν πάρει και όλα τα σιλό και όλες τις αποθήκες ουσιαστικά των παλιών συνεταιρισμών, αυτοί είναι οι ίδιοι κύριοι. Και διαχειρίζονται, επειδή δεν έχουμε πού να το βάλουμε το σιτάρι, αναγκαζόμαστε και το πουλάμε σε αυτούς τους κυρίους, γιατί προσέξτε με, δεν μπορούμε εμείς να το κρατήσουμε για δύο λόγους. Το ένα είναι γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχει έρθει η κυβέρνηση να μας κάνει δηλώσεις ΟΣΔΕ, που λένε δηλώσεις καλλιέργειας, έτσι ώστε να μπορούμε με αυτή την καλλιέργεια να πάμε σε μια τράπεζα να δανειστούμε, γιατί η περίφημη κάρτα αγρότη του δανεισμού πρέπει να έχεις δήλωση ΟΣΔΕ, που πέρυσι και πρόπερσι είχε γίνει από το Μάρτι μήνα και τώρα δεν έχει ανοίξει ακόμα το σύστημα. Οι αγρότες είναι στο έλεος του Θεού. Το κυριότερο είναι όμως ότι θα το πληρώσουν όλοι οι καταναλωτές. Όπως πληρώσαμε και την ενέργεια, η μόνη λύση, κύριε Καψαμπέλη, η μόνη λύση είναι να δείξουν οι δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου ότι είναι κατώτερες των προσδοκιών τους. Μόνο έτσι θα ασχοληθεί η κυβέρνηση και με τα αγροτικά προϊόντα, όπως ασχολήθηκε με την ενέργεια. Με την ενέργεια ασχολήθηκε καθαρά, γιατί οι δημοσκοπήσεις ήταν πολύ χαμηλότερες από αυτές που περίμενα. Μάλιστα, άρα μας λέτε κύριε Βάγκο, ότι ό,τι μέτρο έχει ανακοινωθεί για τον τομέα των αγροτικών μέχρι τώρα για σας δεν έχει αποδώσει. Αυτό μας λέτε. Ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα, κύριε Καψαμπέλη. Τίποτα. Είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ όλα αυτά. Τι θέλω να σας πω. Είπε για επιστροφή φόρου πετρελαίου, θα έρθει με τη νέα, μετά τον Οκτώβρη. Οτιδήποτε έχει πει, τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν μέσα από προγράμματα έτσι ώστε να κινηθεί η αγορά, δεν μπόρεσε το Υπουργείο να τα δώσει. Νητρορύπανση που λένε βιολογικά, όλες οι πληρωμές που έπρεπε να γίνουν από το Φλεβάρι, μας πάνε μήνα-μήνα πίσω και τώρα λένε τέλος Ιουνίου. Η αγορά, η αγροτική από χρήματα έχει στερέψει εντελώς. Και οι ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους έχουν πάρει και αυτές τα ύψη. Τουλάχιστον 200%. 200%? 200% σε σχέση με πέρυσι έχουν οι ζωοτροφές επάνω. Ελάτε εσείς τώρα να δείτε πόσο θα συγγύσει το αυγό, πόσο θα συγγύσει το κοτόπουλο, πόσο θα συγγύσει το γουρούνι, πόσο θα συγγύσει το αρνί και το μοσχάρι. Άλλη.